Scene one, Apple, take two. Η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά της αλυσίδας Βλατζίδικων, το γυμναστήριο, ώστε να λέτε αλήθεια ότι πηγαίνετε γυμναστήριο 3 φορές την εβδομάδα. Καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο 7 Arts και παρακολουθείτε την εκπομπή «Ξηρά τροφή, αλάτι και κρεμμύδια» με τον Γιώργο Στρούλη, Γεώργιο Γιολδάση και τον Αρχιμίδη. Έχουν περάσει ήδη 3 εκπομπές και αυτή είναι η 4η. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν πλέον καιρός να αρχίσω να διαβάζω τα mail που μου στέλνετε. Μερικοί μου στέλνετε και γράμματα και το εκτιμώ δεόντως. Μου αρέσει η αλληλογραφία. Πιο πολύ μου αρέσει το παστίτσιο, αυτό σας το λέω για να το ξέρετε για το μέλλον. Πολλοί από εσάς μου λέτε ότι αυτή η εκπομπή πρέπει να γίνει πιο ειδησεογραφική, δηλαδή να ασχοληθεί με θέματα κύρια, κέρια, καυτά, που άπτονται της ελληνικής και όχι μόνο κοινωνίας. Αυτά μου λέει και ο Αρχιμίδης εντωμεταξύ, που πετάει, όπως σας είπα, γύρω-γύρω και βλέπει τι γίνεται στην πιάτσα, στο τρίτσα κράτσα που λέγανε και στο χωριό μου. Αποφάσισα λοιπόν, γιατί αυτή η εκπομπή έχει βάθος, τουλάχιστον 20.000 λεύγεις από τη θάλασσα, να ασχοληθώ με ένα από αυτά τα φλέγοντα θέματα της κοινωνίας και συγκεκριμένα το εργασιακό. Λίβρο το χτυπάς τις κάντρες, η δουλειά κάνει τους άντρες, το γιαπί το πυλοφόρι το μυστρί. Εδώ να σας πω ότι το εργασιακό ήταν πάντα θέμα για την Ελλάδα. Αν δείτε τις παλιές ελληνικές ταινίες, τι συζητάνε οι άνθρωποι, πού θα βρούμε δουλειά και πώς θα παντρευτούμε. Όλα τα υπόλοιπα ήταν λυμένα. Εγώ έχω ήδη νυμφευθεί, να είμαι καλά, οπότε πάμε στην εργασία. Έκανα μία μελέτη σε βάθος. Έψαξα, ρώτησα, παρατήρησα, έβαλα διάφορες φυτιλιές για να δημιουργήσω εντάσεις, κατέβασα εγκυκλίους από το Διάβγεια για να τις διαβάσω και να τις αναλύσω σε δημόσιες υπηρεσίες που δεν ξέρουν τι σημαίνουν αυτά που γράφουν, τέτοια πράγματα. Σήμερα όμως, επειδή αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο, θα ασχοληθούμε κυρίως με 2 κατηγορίες εργασιακές. Αλλά πριν από αυτό να σας προειδοποιήσω ότι η εκπομπή έχει να κάνει, ή μάλλον πιο σωστά αναφέρεται ή αφορά, τις κατηγορίες των ανθρώπων που είτε θέλουν να εργάζονται, είτε τους αρέσει να εργάζονται, είτε στη χειρότερη δεν τους πειράζει να εργάζονται, που πάει να πει ότι οι κοπρίτες αποκλείονται. Για σας παιδιά έχω άλλη εκπομπή, έχω άλλα ράματα για τα γουνάκια σας. Ένα θέμα λοιπόν που βλέπω πάρα πολύ τελευταία είναι το εξής. Αρκετοί έως πολλοί άνθρωποι ζητούν στα όρια του απαιτούν από όλους όσοι πουλάνε υπηρεσίες να μην τις πουλάνε αλλά να τις χαρίζουν. Θέλετε φωτογράφοι? Θέλετε μασέρ? Τους κανονικούς εννοώ, μην παρεξηγηθώ. Θέλετε μπογιατζίδες, ελαιοχρωματιστές, υδραυλικούς? Για κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο με συγχωρείτε, πιστεύουν ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες που προσφέρουν υπηρεσίες, δεν έχουν κάποιο όφελος, ότι το κάνουν σαν χόμπι. Και εντάξει, εν μέρει το καταλαβαίνω, γιατί έχεις μια φρατζόλα ψωμί. Περίπου τόση με το συμπάθειο. Την παίρνεις, τη βλέπεις, την ακουμπάς, την τρως. Καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι. Με το θερμοσύφωνα είναι λίγο πιο δύσκολο. Βέβαια μέχρι να σου χαλάσει, γιατί μετατρέχεις και δεν φτάνεις. Όπως και να έχει όμως, αυτό είναι κάτι που γίνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Παρότι όμως είναι κάτι που αντιμετωπίζουν πολλοί επαγγελματίες,
δύο κατηγορίες επαγγελματιών είναι αυτές που τραβάνε το λούκι. Η πρώτη είναι οι γιατροί, τους οποίους πρέπει να πω ότι εκτιμώ ιδιαιτέρως, γιατί αυτοί οι άνθρωποι περνάνε χρόνια και χρόνια πάνω από βιβλία και πτώματα για να μάθουν την τέχνη τους. Αλλά σκεφτείτε σκηνικό που θα το έχετε ζήσει σίγουρα όλοι σας. Οικογενειακή γιορτή. Φονταλάκια, σοκολατάκια νουαζέτα με ολόκληρο φουντούκι, μερικά ποτά, μερικά λικέρ και ένας γιατρός στο πλήθος. Θα βρεθεί τουλάχιστον ένας από τους συνδετημόνες να πει «Γιατρέ μου, έχω ένα πόνο εδώ», δείχνοντας έντονα «Τι να είναι?» Περονόσπορος. Δηλαδή τώρα μες στο σοβαρή, επειδή εσύ δείχνεις τη σπαλομπριζόλα, ο άλλος θα κάνει το μάντι κάλχα να καταλάβει τι έχεις. Υπάρχει και υποκατηγορία βεβαίως. Είναι η «Γιατρέ μου, παίρνω το παραπεταμόλ, είναι καλό φάρμακο». Ήδη έχει πάρει 40 φιαλίδια από αυτό εντωμεταξύ, 200 χάπια, δεν έχει πάθει τίποτα, μετά θυμάται να ρωτήσει. Οι γιατροί λοιπόν τραβάνε πάρα πολλά. Δεν τους φτάνουν οι σπουδές, έχουν και αυτούς. Ίσως είναι άλλωστε και ο λόγος όπου δεν μαθαίνουν να γράφουν κανονικά. Πάλι μεταξύ μας είμαστε, μην κρυβόμαστε. Αν πάρεις σημείωμα γιατρού και δεν ξέρεις από ποιον είναι και το ανοίξεις, νομίζεις ότι σε έχουν επικηρύξει τα Ταλιμπάν. Ευτυχώς όμως, ζούμε σε μια χώρα όπου τα γράμματα των γιατρών τα καταλαβαίνουν οι φαρμακοποιοί. Η άλλη κατηγορία που τραβάει όλο αυτό το λούκι του free, δώσ' μου συμβουλές και κάνε μου πράγματα και εγώ δεν ξέρω τι, είναι οι eat specialists. Με ειδοποιούν από το control ότι είναι IT specialists. Οι IT specialists λοιπόν, και λόγω του αντικειμένου εδώ που τα λέμε, τραβάνε πάρα πολλά. Βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε σε αναλογία ότι κάνουν μια εργασία, πώς να το πω ευγενικά γιατί είμαστε ακόμη σε prime time, παρόμοια σε πολλές σημείες με μιας ερωτικής αναπληρώτριας. Όλοι καταλαβαίνετε ποιες εννοώ. Και εξηγούμε. Ο πελάτης του IT specialist δεν καταλαβαίνει από ωράριο, όπως και της ερωτικής αναπληρώτριας. Πρέπει να εξυπηρετηθεί αυτή τη στιγμή, όπως και από μια ερωτική αναπληρώτρια. Περιμένει με λίγα χρήματα ο IT specialist να του κάνει θαύματα, όπως και μια ερωτική αναπληρώτρια. Το αφεντικό του IT specialist πολλές φορές χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του χωρίς να πληρώσει, όπως και μιας ερωτικής αναπληρώτριας. Και τέλος, όταν ρωτάς έναν IT specialist τι δουλειά κάνεις, δεν μπορεί να στην εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια, όπως και μια ερωτική αναπληρώτρια. Όλο αυτό λοιπόν έχει και ένα επιμύθιο, γιατί σας είπα, η εκπομπή είναι σοβαρή, μην την παίρνετε μόνο στην πλάκα. Πάντα να πληρώνετε τις υπηρεσίες που λαμβάνετε. Αυτό στα αγγλικά λέγεται always pay the piper, από το γνωστό μύθο με το μαγικό αυλό και τα ποντίκια. Κυρίως δε, always pay the IT specialists, γιατί κακά τα ψέματα, κανείς από εμάς δεν ξέρει πώς να σβήσει εντελώς το ιστορικό των σελίδων που επισκέπτεται στο ίντερνετ. Όμως υπάρχει πάντοτε και η άλλη όψη, γιατί κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, ακόμη και το εθνικό. Και η άλλη όψη είναι οι εργοδότες. Στην Ελλάδα υπάρχει μια περίεργη αντίληψη περί εργασίας από τους εργοδότες. Όχι όλους, γιατί υπάρχουν και κάποιοι εξαίρετοι. Όμως η πλειοψηφία δεν ψάχνει υπαλλήλους, δεν ψάχνει εργάτες, δεν ψάχνει προσωπικό. Ψάχνει τζίνι να πραγματοποιεί ευχές. Γιατί πώς αλλιώς εξηγείται το ότι υπάρχει αγγελία «Ζητείτε νέος ή νέα ως 25 ετών με 15 χρόνια προϋπηρεσία». Εκτός αν είσαι ο Μότσαρτ, τότε το καταλαβαίνω. Στην κατάσταση αυτή ταιριάζει ένα ανέκδοτο πάρα πολύ. Είναι που λέτε ένας ιδιοκτήτης τσίρκου. Πάει λοιπόν ένας τυπάκος και του ζητάει δουλειά. Και του λέει ότι «Ξέρεις, δώσ' μου να κάνω ό,τι να είναι, δεν με πειράζει, είμαι εργατικός, είμαι καλός. Θα βοηθήσω για την επιχείρησή σου». Του λέει ο ιδιοκτήτης, «Δουλειές δεν έχουμε», αυτό το λένε όλοι οι ιδιοκτήτες εντωμεταξύ, «αλλά έχουμε έναν ελέφαντα.
Αυτός λοιπόν ο ελέφαντας κάθεται εδώ και δεν κάνει τίποτα, δηλαδή τον βλέπει ο κόσμος, αλλά θέλω έτσι να τον χρησιμοποιήσω λίγο παραπάνω. Αν καταφέρεις και τον εκπαιδεύσεις, η δουλειά είναι δική σου. Γιατί όχι, ξεκινάει λοιπόν ο τυπάκος την εκπαίδευση του ελέφα. Ο ιδιοκτήτης πάει μετά από καμιά εβδομάδα για να δει τις προόδους. Και τι βλέπει? Τον ελέφαντα να ισορροπεί με την προβοσκίδα πάνω σε ένα πατίνι και να κάνει βόλτες στην πίστα. Πλησιάζει λοιπόν τον εκπαιδευτή και του λέει: «Τώρα δηλαδή, συγγνώμη, μια ολόκληρη εβδομάδα ένα κόλπο το έμαθες?» Όπως και να έχει, για να είμαι πιο αντικειμενικός, έπρεπε και εγώ να πάω και να εργαστώ κάπου. Βλέπω μια αγγελία που μου κινεί το ενδιαφέρον. Από μεγάλη εταιρεία ζητείται προσωπικό. Μισθός, ασφάλεια και 1000 like το μήνα. Λέω, εδώ είμαστε. Κοιτάζω παρακάτω, βλέπω ότι πρόκειται για μια πολύ μεγάλη και πολύ στιβαρή εταιρεία. Παρότι το όνομά της θυμίζει κάτι μικρό και μαλακό. Πήγαινω λοιπόν εγώ εκεί πέρα, τι έχω να χάσω, και με περνάνε από interview. Εν τω μεταξύ, ο interviewer, ο συνεντευξιαστής, ίσως στα ελληνικά, είναι ένας τυπάκος hipster, πώς σας έλεγα τις προηγούμενες φορές, που κάθεται σε ένα γραφείο με το μουσάκι του, με κάτι παρδαλά λαχούρια επάνω κρεμασμένα, και πίσω του ακριβώς έχει ένα πίνακα της Μόνας Λίζας, αλλά ντυμένης με ρούχα προβυγγιανής χωρικής του 16ου αιώνα. Αυτό μου πήρε λίγο να καταλάβω ότι είναι σχόλιο κοινωνικό. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να με προσλάβουν εδώ πέρα με τίποτα. Τι κάνουμε μιας και ήρθαμε? Αρχίζουμε το τρολάρισμα. Ο τυπάκος έχει ένα βιογραφικό που έχω τυπώσει εγώ, CV στη λατινική, curriculum vitae, αυτό να δείτε ότι έχω και γνώση λατινικής γλώσσας. Ξέρω και το sic transit gloria mundi, από τον Αστερίξ όλα αυτά. Αλλά δεν του δίνει σημασία. Το βάζει στην άκρη, βγάζει ένα iPad σε ποντική χρώμα και αρχίζει τώρα να κατεβάσει. Και να ψάχνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για να δει αν είμαι εγώ άξιος να πάρω τη θέση του βοηθού κλητήρα. Βεβαίως, όπως σας είπα σε προηγούμενη εκπομπή, δεν λέμε πια τέτοιες λέξεις. Τα επαγγέλματα και όλα περιγράφονται με τρόπο που να δείχνουν πιο profound. Άρα δεν είμαι βοηθός κλητήρα. Είμαι ενδιάμεσος διεκπεραιωτής εξωτερικών υποθέσεων. Εδώ υπάρχει και ένας βασικός κανόνας. Όσο πιο μεγάλος είναι ο τίτλος, τόσο πιο μικρά είναι αυτά που κάνεις. Και ο μισθός. Όπως και να έχει λοιπόν, ο συνεντευξιαστής, το είπα πάλι σωστά, κοιτάζει. Έντονα με κοιτάζει. Τον κοιτάζω κι εγώ. Κοιτάζει πάλι κάτω μία, μετά με ξανακοιτάζει έντονα. Γλώσσες. Σειρά μου τώρα. Κυρίως το ψάρι, αλλά μερικές φορές και μοσχαρίσια που μου αρέσει. Όχι, δεν καταλάβατε. Τι γλώσσες μιλάτε? Α, με συγχωρείτε. Ελληνικά, αγγλικά και σουαχίλι. Σουαχίλι? Τι επιλογή είναι το σουαχίλι? Πόσοι μιλάνε σουαχίλι? Μαζί με μένα τουλάχιστον 5. Κάτι γράφει εκεί πέρα, συνεχίζει. Ειδικές δεξιότητες? Μπορώ να περπατάω και να μασάω τσίχλα ταυτόχρονα. Συνεχίζει, ακάθεκτος αυτός. Σπουδές? Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα πήρε ένα PhD. Το αντικείμενό μου είναι η μελέτη κοινωνιών που έχουν μεγάλο ποσοστό από εγκαστρίμηθους 65 και άνω. Την άλλη εβδομάδα δεν δίνω εξετάσεις για μαύρη ζώνη. Στο καράτε, όχι στο τρολάρισμα. Δεν το πιέσω το υπονοούμενο. Συνεχίζουμε παρακάτω ακάθεκτη. Για πείτε μου, ποιο είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά σας? Αυτή πρέπει να είναι μια ερώτηση που να γίνεται από τότε που ο πρώτος άνθρωπος που ήθελε να πιάσει δουλειά πέρασε από συνέντευξη. Δεν διαφωνώ ποτέ με τους ηλίθιους. Μα αυτό δεν είναι πλεονέκτημα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Και το μεγαλύτερο μειονέκτημά σας? Μερικές φορές δουλεύω τόσο πολύ που δεν μένει δουλειά για τους συναδέλφους μου. Μα ούτε αυτό είναι μειονέκτημα. Και πάλι θα συμφωνήσω μαζί σας. Τελευταία ερώτηση, κρίσιμη. Πείτε μου. Αυτό το ξέρετε, το επιθετικό είναι για να σε ψαρώσει, για να δει αν αντιδράς καλά κάτω από πίεση. Γιατί όταν πάω εγώ το φάκελο να πληρώσω κάτι στη ΔΕΗ, πρέπει να είμαι ντούρος, έτοιμος για όλα. Πείτε μου, γιατί να σας προσλάβουμε? Σκέφτομαι λίγο και καλά. Κάνω και εδώ, ξέρεις, το μουσάκι που κάνουν οι κριτικοί που βλέπουν τα έργα τέχνης. Έχω μεγάλη κίστη και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνω συχνά τουαλέτα. Παρ' όλα αυτά με πήρανε. Αυτές οι μοντέρνες εταιρείες εντωμεταξύ έχουν αυτή την
νοοτροπία, ότι πρέπει να βγαίνουμε out of the box, να σκεφτόμαστε διαφορετικά, ότι όλα αυτά που κάνουμε δεν οφείλονται στο ότι έχουμε κάποια λαμπρά μυαλά, τεχνολογία και πολύ χρήμα, αλλά στο ότι είμαστε, πώς να το χαρακτηρίσω, διαφορετικοί. Ότι είμαστε ξεχωριστοί. Ότι είμαστε εμείς και εσείς είστε οι άλλοι απέκηδες και μας κοιτάτε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο τι κάνουνε. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα εργασιακό περιβάλλον ωραίο. Να δουλεύεις με κέφι, να δουλεύεις με όρεξη, να είσαι productive, παραγωγικός δηλαδή. Κανονικά αυτό γίνεται με έναν τρόπο. Σου δίνουν πολλά λεφτά και πολλή άδεια. Όχι, όχι, τι είναι αυτά, ξεπερασμένα πράγματα. Προσλαμβάνουν έναν εργασιακό γκουρού, ο οποίος έρχεται, σκανάρει το χώρο με τις γνώσεις του και λέει με ποιο τρόπο θα γίνουμε εμείς πιο ευτυχισμένοι ως individual personalities, έτσι όπως το λέω, και έτσι θα είμαστε και πιο παραγωγικοί. Στη δική μας περίπτωση δε της εταιρείας φέραν ένα κορίτσι γκουρού, μια γκουρούνα. Κάθεται λοιπόν αυτή και αρχίζει τώρα έναν έναν και μία-μία από εμάς, ή αν προτιμάτε μία-μία πρώτα γιατί το μαγαζί είναι των αρχών και των τύπων και οι κυρίες προηγούνται παντού εκτός από τις σκάλες, να μας κάνει ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις έχουν σαν σκοπό να δημιουργήσει ένα προφίλ το οποίο θα τη βοηθήσει να μας αναλύσει καλύτερα ως χαρακτήρες και να πει τι πρέπει να κάνει ο καθένας για να γίνει όπως λέγαμε ευτυχισμένος και individual. Ξέρω ήδη, γιατί διαβάζω και πολύ, ότι δεν τους αρέσουν οι mainstream απαντήσεις, οι απλές και οι λογικές. Πρέπει να πας λίγο γεια σου. Γιατί όσο πιο χαμηλά πας στο σκορ που θα σου βάλουν, βάζουν σκορ, τόσο πιο χαμηλά πας και στην ιεραρχία με ό,τι και αυτό συνεπάγεται. Κάθομαστε λοιπόν πάλι έτσι, αυτή έχει πάρει τη θέση εντωμεταξύ του τυπάκου του hipster, ένα γραφείο έχουν για όλα αυτά. Αλλά τι γίνεται, αλλάζει ο καθένας τη διακόσμηση ανάλογα με το πώς αισθάνεται και τι θέλει να δείξει. Αυτή έχει βγάλει λοιπόν από πίσω τη Μόνα Λίζα που ήταν σαν να έχει καταπιεί δαμάσκηνα και δεν μπορεί να χαμογελάσει και έχει βάλει το Δαλάι Λάμα. Εντάξει, κατανοητό, είναι θρησκευτικός ηγέτης. Νομίζετε, είναι ο Δαλάι Λάμα μαύρος. Μιλάμε για τρομερή κατάσταση, δεν μπορείς καν να το περιγράψεις αυτό, το τι συμβολισμός κρύβεται πίσω από αυτή την αναπαράσταση. Αρχίζει λοιπόν αυτή. Αυτή έχει χαρτί. Είναι κλασική εντωμεταξύ. Εγώ περίμενα να έχει τίποτα άλλο γιατί το χαρτί, όπως ξέρουμε, κάνει κακό στο περιβάλλον κλπ. Όμως έχει και ένα στυλό και γράφει. Πείτε μου, πληθυντικός πάντα. Σεβασμός λόγω ηλικίας. Καταλαβαίνετε, κοριτσάκι αυτή, μεγάλος εγώ. Αν ήσασταν σε ένα έρημο νησί, τι θα θέλατε να έχετε μαζί σας? Τι να έχω, μάνα μου, ένα κινητό και σήμα. Να πάρω τηλέφωνο να θέλω να με μαζέψουν, δηλαδή έλεος. Δεν το λες. Λέω, θα αρχίσω με τα εύκολα. Ένα σημειωματάριο να γράφω τις σκέψεις μου. Μου λέει γιατί. Γιατί στην αστική κοινωνία που ζούμε έχει πολύ φασαρία. Μερικές φορές δεν ακούτε καν τον εαυτό μου. Περιττώ να σας πω, πέθανε ένα μικρό οργασμό εκείνη τη στιγμή, η κοπελίτσα. Συνεχίζει παρακάτω. Από τα παιδικά σας χρόνια, τι θυμάστε? Ότι δεν πλήρωνα φόρους. Αυτό λοιπόν είναι εύκολη ερώτηση για μένα, γιατί και λόγω ηλικίας αλλά και λόγω καταγωγής μπορώ να πω διάφορα. Αυτό που αρέσει σε όλους είναι, θυμάμαι τότε που τρέχαμε όλοι μαζί αμέριμνα στους αγρούς και μαζεύαμε παπαρούνες, σαν να έχουμε πάρει LSD. Το LSD δεν το λες. Μετά, αφού έχει καλυφθεί ήδη από τις δύο πρώτες ερωτήσεις, γιατί σε σχέση με τους άλλους που φαντάζομαι θα τις λέγανε τίποτα απλά πράγματα, δεν θέλει να συνεχίσει, πρέπει όμως να κλείσει λίγο το κομμάτι το δικό μου. Πείτε μου ένα αγαπημένο σας ρητό. Όσο νωρίς και να πας σε δημόσια υπηρεσία, πάντα κάποιος θα έχει πάει νωρίτερα από σένα. Προφήτης Γιολδάσιος. Κλείνει λοιπόν η συνέντευξη, μου έχει δώσει μια απίστευτη βαθμολογία, έχουν κάτι αστέρια, κάτι κομήτες, κάτι μετεωρίτες εκεί πέρα. Δεν βαθμολογούμε πια με 10-20 αριθμούς, οι αριθμοί είναι μπανάλ και μερικές φορές είναι και σεξιστικοί. Γιατί για παράδειγμα υπάρχουν αριθμοί που θα πεις 1.000. Τι πάνε να πει 1.000, δεν είναι ουδέτερο. Και τους αφήνουμε στην άκρη. Παίρνω λοιπόν εγώ τη βαθμολογία μου, πάω τη δίνω εκεί στο supervisor. Σας πω, το hipster που σας έλεγα είναι ο supervisor μου, αυτό το ξέχασα να σου το πω. Ενθουσιάζεται. Μου λέει εσύ, πάλι όμως έτσι επιθετικά, αλλά αυτή τη φορά πιο ξέρετε καλά,
θα έρθεις στο camp που διοργανώνει η εταιρεία. Λέω, έχω πάει στρατό ήδη. Όχι, μου λέει, δεν είναι τέτοιο camp. Είναι ένα camp που κάνουμε με special άτομα της εταιρείας. Εκεί μου κλείνει και λίγο το μάτι, ότι εγώ είμαι special. Και με αυτόν τον τρόπο δένονται περισσότερο μεταξύ τους. Λέω, φαΐ θα έχει. Μου λέει, βεβαίως, θα έρθω. Το διοργανώνουν λοιπόν όλο αυτό πολύ ωραία. Μας μαζεύουν μια σαρανταριά νοματέους εκεί πέρα. Έρχεται και η γκουρούνα μαζί. Μπαίνουμε σε ένα λεωφορείο και αρχίζουμε. Δεν ξέρω αν περάσαμε σύνορα ή όχι, αλλά ήμασταν λίγο πιο πέρα από του διόλου τη μάνα. Στη μέση του πουθενά έχει μια φάρμα. Και αυτή η φάρμα λοιπόν είναι το μέρος όπου εμείς θα κάνουμε αυτό το κάμπινγκ και θα κάνουμε το bonding μεταξύ μας. Καθ' όλη τη διάρκεια δε του ταξιδιού με το λεωφορείο που κράτησε περίπου 12 ώρες, έπαιζε το ίδιο τραγούδι. Το έχει διαλέξει γκουρούνα. Ένα Χάρε Κρίσνα, Χάρε Ράμα, Χάρε Κρίσνα, Χάρε Ράμα. Αφού δεν προσελκυστήκαμε όλοι μαζί, τι να σας πω. Ή δεν δίραμε κανέναν που έμοιασε, ας πούμε, με Χάρε Κρίσνα, άλλο θέμα αυτό. Στο μεταξύ υπήρχαν και διαλύματα, δεν έπαιζε το 12 ώρες, εντάξει, είπαμε θα κυκόταν το CD. Και μας μιλάγανε. Αλλά πώς μας μιλάγανε, όχι απευθείας. Ήταν ένας από τους δύο με γυρισμένη την πλάτη, είχε πάρει το μικρόφωνο, αυτό ξέρετε που λέει ο οδηγός, παρακαλούνται πάρα πολύ οι κύριοι επιβάτες να μην αργήσουν όταν κατέβουμε και κάνουμε διάλειμμα για καφέ, και απαγγέλουν. Το δάσος που λογάριαζες κάποτε να περάσεις, τώρα να το ξεχάσεις, διαβάτια πως περνέ. Και 6 σελίδες ανάλυση για την καταστροφή των δασών από τις φωτιές. Φτάνουμε λοιπόν εκεί στην φάρμα και μας υποδέχεται ένας τύπος, ροδομάγουλος, red cheek boy, σαν αυτά που βλέπουμε στις αμερικάνικες ταινίες που βγαίνουν από τις φάρμες της Άιωβα με τα καλαμπόκια, και με ένα τεράστιο πλατήγυρο καπέλο, σαν αυτά που βάζαμε εμείς παλιά στα άλογα, μην παθούν ηλίαση. Μας χαμογελάει λοιπόν, καλώς ήρθατε, και μετά αμέσως, αυτά που ξέρατε πρωτεβουσάνη, το βου πολύ έντονο, να τα ξεχάσετε εδώ πέρα. Εμείς κοιτιόμαστε μεταξύ μας και το πρώτο που κάνουμε βεβαίως είναι να βγάλουμε τα κινητά και να αρχίσουμε να ψάχνουμε για σήμα. Σήμα 0. Οπότε φανταστείτε τώρα 40 μαντράχαλες και μαντράχαλους να κάνουν αυτό. Σαν χορευτικό της δεκαετίας του 80 ήμασταν. Το πήραμε όμως απόφαση, δεν υπάρχει σήμα, εντάξει τι να κάνουμε, εδώ μας φέρανε. Δουλειά θέλουμε, θα συνεχίσουμε, μιλάμε κανονικά. Η πρώτη νύχτα όμως πέρασε ωραία, πέρασε άνετα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μας είχαν και ένα ωραίο γεύμα, οικολογικό βεβαίως, καταλαβαίνετε τι εννοώ, με πολύ κοινόα. Η κοινόα για κάποιο λόγο πρέπει όμως να γίνει κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Όπου πώς σου βάζουν λίγη κοινόα. Σε λίγο θα πηγαίνεις πατατάκια με κοινόα. Και καθόμαστε, κοιμόμαστε, έχουμε ξεραθεί κιόλας και μετά από 12 ώρες ψαλμωδίες και αναλύσεις επί αναλύσεων, δεν θέλουμε και πολύ. Και ξυπνάμε το άλλο πρωί. Η μέρα πρέπει να ξεκινήσει όπως σε κάθε bootcamp. Ανεξάρτητα λοιπόν από το πώς και το τι σκοπεύει κάποιος να κάνει ή να διδάξει μέσα σε αυτό. Και ξεκινάει με ένα εμβατήριο. Στη δική μας περίπτωση βέβαια, ο ροδομάγουλος που σας έλεγα μας βγήκε φανατικός θαυμαστής του Sinboy. Και να παίζει τώρα το τραγούδι, αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς τι λέει. Πλησιάζει περιχαρής. Το ξέρω το Sinboy. Έλα ρε μάστορα. Ναι που σου λέω, εγώ ήμουνα που του είπα να γίνει τραγουδιστής και μ' άκουσε. Και θα σου πω και μία είδηση, αλλά μεταξύ μας. Εμένα με είχε κόψει από την αρχή εντωμεταξύ, γιατί σε σχέση με τους άλλους, όπως και να το κάνουμε, είμαι πιο έτσι rural, δείχνω μία αγροτιά από μέσα μου, δείχνω κάτι ότι έχω μεγαλύτερη εμπειρία από φύση σε σχέση με τους άλλους που παίζαν απλά κάποτε Farmville και ξέρω τι είναι το καλαμπόκι. Μου λέει, ο Sinboy την άλλη εβδομάδα θα έρθει εδώ και 6 εβδομάδες μετά θα κοιμάται στο κοτέτσι. Του λέω, γιατί? Γιατί θέλει να μελετήσει τις κότες. Στο νέο CD του μόνο θα κακαρίζει. Του λέω, καταπληκτική είδηση. Μου κάνει. Μεταξύ μας, έτσι. Του λέω, τάφος. Πάμε όμως να συνεχίσουμε την ημέρα μετά το εμβατήριο με το να φροντίσουμε τις κατσίκες. Περιττό να σας πω ότι οι μισοί βλέπανε κατσίκα ζωντανή πρώτη φορά.
Την είχαν δει πριν μόνο σε παϊδάκια. Δεν ξέραν τι να κάνουν. Παρ' όλα τα αυτά, αρχίσανε να ανταποκρίνονται, αν θέλετε, ανάλογα με το τι κάνανε ως εργασία στην εταιρεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι managers προσπαθούσαν να αρμέξουν τον τράγο. Οι δικηγόροι ψάχναν να βρουν τώρα όλες τις διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία μιας κτηνοτροφικής μονάδας σε μια απόμερη περιοχή. Οι μηχανικοί ψάχνανε το manual. Εγώ καθόμουν στην άκρη και τους κοίταγα εντωμεταξύ, γιατί είχα πιάσει φιλίες με τον τυπάκο που είχε το γενικό πρόσταγμα εκεί πέρα και καταλαβαίνετε. Σε αυτά τα πράγματα να θυμάστε, το βασικό είναι να βρείτε ποιος δίνει τις εντολές και να τον κάνετε να σας συμπαθήσει. Μετά απ' όλα όμως τα καταφέρανε, γιατί ξέρετε, αυτά είναι και σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο. Βεβαίως, το γεγονός ότι οι μισοί από εκεί μέσα μισούσαν τους άλλους μισούς και προσπαθούσαν όταν ήμασταν στην εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο να τους κάνουν να απολυθούν, το ξεχνάμε. Κατάλαβα όμως πραγματικά πού αποσκοπούν όλα αυτά τα camps, τα bonding, οι εκδρομές που κάνουν οι μεγάλες εταιρείες σε τέτοια μέρη. Μετά από την ταλαιπωρία που τραβήξαμε, κανείς δεν είχε διάθεση να διαμαρτυρηθεί για οτιδήποτε. Ό,τι και να μας λέγανε, εμείς το βρίσκαμε τέλειο μες στην εταιρεία. Το βρίσκαμε άρτιο. Και κάποια στιγμή που ήρθε μέσα πάλι ο χιπστεράκος να μας πει πώς σας φάνηκε, τα καλύτερα, αλλά ήταν πάρα πολύ. Τόση χαρά, δεν μπορούμε να την αντέξουμε, μην το ξανακάνουμε σύντομα. Θα μπορούσα να μείνω κι άλλο σε εκείνη την εταιρεία, αλλά έφυγα γιατί. Στο βιογραφικό μου, που τελικά το διαβάσανε μετά, είχα γράψει ότι έχω για χόμπι την κυπουρική. Που είναι ωραίο, που είναι οικολογικό, που στο κάτω-κάτω βγάζει και δύο ζαρζαβατικά και τα τρως. Και μου είπανε ότι σκοπεύουν, λένε, να φτιάξουν έναν κήπο ζεν και θα τον αναλάβω εγώ. Δεν υπήρχε περίπτωση, χαιρέτησε, έφυγα όπως είμαι. Βέβαια, από την εταιρεία έφυγα σαν φίλος. Αυτό είναι και αν θέλετε μία συμβουλή, ακόμη και ένα μάθημα, δεν ντρέπομαι να πω ότι σας κάνω και μία μικρή μαθητεία εδώ πέρα. Όταν πρόκειται να φύγετε από μία εργασία, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που είναι μικρή αγορά, να φεύγετε καλά. Γιατί δεν ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους πώς και πού και πότε θα τους ξαναβρείτε μπροστά σας. Εγώ χαιρέτησα το χιπστεράκο, του είπα πόσο πολύ έχει αλλάξει η ζωή μου μετά από αυτό το σύντομο πέρασμα. Ευχαριστημένος, πάω μετά στην κουρούνα, της κάνω δώρο 1 κιλό κεχρί, το θυμάστε αυτό από προηγούμενη εκπομπή, ενθουσιασμένη και φεύγω. Κλείνω λοιπόν έτσι την πρώτη μου μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα για ένα φλέγον θέμα, την εργασία. Βέβαια δεν θα μείνω εδώ, σκοπεύω η επόμενη μεγάλη έρευνά μου να έχει να κάνει με το χώρο του modeling και της μόδας. Φαντάζομαι θα σκέφτεστε ότι δεν έχω αναλογίες μοντέλου. Χα! Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν παλιά. Τώρα τα καινούργια μοντέλα, άμα κοιτάξετε πώς είναι, θα καταλάβετε ότι δεν έχουν πλέον αναλογίες. Έχουν χαρακτηριστικά. Δηλαδή το μόνο που χρειάζομαι είναι κάποιον να με συστήσει στον Mark Jacobs. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνω εγώ, σας το λέω ειλικρινά. Ή έστω στον άλλο τον Ινδιάνο, πώς το λένε, εκείνο που φτιάχνει τα κοφτά που δεν είναι ίσιο το μπατζάκι το ένα με το άλλο. Θα το θυμηθώ και θα σου το πω την άλλη φορά. Δεν είναι ο Ραλφ Λόρεν, όχι, αυτός ήταν πολύ έτσι κομψός, πρέπει να πω. Δεν είναι ο Μοσκίνος, που τον μπερδεύουν πολύ και το λένε Μοσκίτο. Δεν είναι η Ντονατέλα Βερτσάντζε, την οποία δεν αναγνωρίζει κανείς πλέον από τις πλαστικές. Είναι ο Ρικ Όουενς, τον θυμήθηκα. Αυτός έχει πολλή έμπνευση, αλλά δεν μπορεί να βγάλει δύο ίσες γραμμές. Όπως και να έχει όμως, με ειδοποιούν από το control, ότι τελείωσε ο χρόνος μας για απόψε. Εσείς παρόλα τα αυτά μην ξεχνάτε το πιο βασικό απ' όλα. Και δεν θέλω να το πάρετε στραβά, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάτε. Ότι μπορείτε να μας βρείτε σε όλα τα social media. Μπορείτε να μας βρείτε στο YouTube, στο Facebook, στο Twitter. Μπορείτε να βάλετε τελάλιδες, να στείλετε τηλεγραφήματα, φαξ, να βγείτε στον δρόμο να φωνάζετε, να μοιράσετε εφημερίδες, να πάρετε τον Αρχιμίδη να σας κάνει delivery pizzas. Αλλά το σημαντικό είναι ένα, να θυμάστε το 7 Arts. Και μέχρι την επόμενη φορά, θέλω να μην σκέφτεστε τι νομίζουν οι άλλοι για εσάς, γιατί οι άλλοι δεν σας σκέφτονται όσο νομίζετε. Γεια σας!